Αυτή την Κυριακή στις 6:45 το απόγευμα θα είμαστε τέταρτη στον Αλφα με τον Μανώλη Μητσιά και την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Έχω τη φωνή μου για τους ποιητές και όχι για τις πολυεθνικές. Σήμερα δεν υπάρχουν τα τραγούδια εκείνης της εποχής. Δεν υπάρχουν οι μεγάλοι άνθρωποι που θα γράψουν τα αντίστοιχα τραγούδια. Συνεχώς βρίσκει τον τρόπο η εξουσία να πάρει τους καλλιτέχνες μαζί της. Το θέμα είναι πόσες αντιστάσεις έχουν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες για να απέχουν από αυτό. Η μουσική κάπως εξεσήκωνε και πήγε στα συναλλητήρια, στις διαδηλώσεις για τα πολιτικά σου δικαιώματα εναντίον της Χούντας. Σήμερα σε ξεσηκώνει για να πάνε να σκοτώσει τον άλλο το παιδί. Στην Ελλάδα η τέχνη και οι αμοιβές είναι αντιστρόφως ανάλογες. Όσο υψηλότερη τέχνη κάνεις, τόσο λιγότερο καλά αμοιβεσαι. Δεν πρέπει τώρα το τραγούδι, είναι τραγούδι. Δεν έχει καμιά σχέση το τραγούδι με τη διαφήμιση τώρα, με τον προϊόν των. Ξαφνικά οι αμοιβές που έπαιρνα ήταν της τάξης των 200 ευρώ το μήνα. Δηλαδή επί 6 μήνες έβγαλα 1.200 ευρώ. Τι κάνεις, πώς ζεις. Δεν θεωρώ ότι μου πάει ο χώρος της πολιτικής και μάλλον δεν τις πηγαίνω κι εγώ. Τετ-α-τετ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Κυριακή στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα.